Πες στον Κώστα τον Ασημακόπουλο, τον συνάδελφό μας από το Έθνος. Είναι στη Νότια Εύβοια ο Κώστας, εκεί όπου φαίνεται ότι αγνοείται ένας 69χρονος. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, Βλαβία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στα Μεσοχώρια και στους Τσακεούς γράφεται το δράμα αυτό. Χθες το απόγευμα 4:30 ο 69χρονος επικοινώνησε για τελευταία φορά με τους οικείους του. Πρόλαβε να πει ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση, έχει φουσκώσει το ρέμα. Από εκεί και πέρα δεν ξαναέδωσε σημεία ζωής. Μέχρι και πριν από 2 ώρες με το συνεργείο του Open, τον Βασίλη Βαφίδη και τον Πάπη Γεωργάτο, παρακολουθούσαμε και εμείς τις μεγάλες προσπάθειες, τη μεγάλη επιχείρηση που έστησε η πυροσβεστική με 5 οχήματα, 15 άντρες, μονάδα της ΕΜΑΚ, επίσης και τους διασώστες Εύβοιας αλλά και την αστυνομία. Έψαχναν τα 2 μεγάλα ρέματα, το ένα που ξεκινάει από τους Τσακεούς και το άλλο από τα Μεσοχώρια. Καταλήγουν και τα 2 στις 2 άκρες της παραλίας Λιμιώνας, η οποία παραλία σχεδόν δεν υπάρχει, καθώς και τα 2 ρέματα έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει ένα με τη θάλασσα, έχουν παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά τους, όλα αυτά χτες το απόγευμα. Και μάλιστα τα δύο ρέματα καταλήγοντας στη θάλασσα έχουν παρασύρει τα πάντα. Έχει αλλάξει, όπως μας έλεγε και ένας ντόπιος εκεί, έχει αλλάξει η περιοχή, έχουν παρασυρθεί και σπιτιά. Δυστυχώς όμως, επειδή έχουν βγει και πέτρες πάνω στο οδόστρωμα, ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Καταφέραμε να φτάσουμε με μεγάλη δυσκολία μέχρι το πριν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι την παραλία του Λιμιώνα για να έχουμε οπτική επαφή αλλά και εικόνα που σας έχουμε στείλει τα πλάνα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα το δυσάρεστο είναι ότι δεν έχει βρεθεί ίχνος ζωής από τον 69χρονο ο οποίος αγνοείται, βοσκός, ναι, ο οποίος είχε τα πρόβατά του, πήγαινε για να τα συντηρήσει ή ερχότανε. Αυτό δεν μπορεί να το βεβαιώσει κανένας, γιατί ρωτήσαμε πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, τραγική φιγούρα είναι και ο γιος του αγνοούμενου. Δεν που έχουν ήταν εικόνα και οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Και περίμενε κάτι. Ναι. Μέσα στα 2 ρέματα, με πολύ μεγάλο φόβο. Τώρα έχουμε ισχυρή καταιγίδα εδώ. Εμείς βρισκόμαστε στα Νέα Στήρα, όπου ήρθαμε έτσι λίγο να πάρουμε κάποιες δυνάμεις για να ξεκουραστούμε για 3 ώρες, γιατί η μέρα είναι δύσκολη. Τώρα ρίχνει ισχυρή καταιγίδα, πολύ νερό και μάλιστα όλο το κομμάτι αυτό από τη Χαλκίδα και κάτω χθες σήκωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κακοκαιρίας, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σας είπα, εντοπίζεται σε αυτό το κομμάτι εδώ, από την Κάριστο έως τα Νέα Στήρα και από την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά του Αιγαίου, όπου τα ρέματα έχουν πραγματικά δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Είδαμε επίσης στο χωριό Τσακεή να έχουν πέσει αρκετές μάντρες αλλά και κάποιες υποδομές σπιτιών και έχουν κλείσει κάποιους δρόμους. Mm-hmm. Τον κεντρικό δρόμο τον άνοιξε η πυροσβεστική και υπήρχε πρόσβαση μέχρι κάτω την παραλία, όπου το ποτάμι, όπως σας είπα, έχει περάσει μέσα και από τα σπίτια που βρίσκονταν, τα τελευταία σπίτια που βρίσκονταν προς την παραλία, έχοντας προξενήσει μεγάλες καταστροφές. Από την άλλη πλευρά, από τα Μεσοχώρια και κάτω, το ποτάμι υπερχείλησε, πέρασε το δρόμο και έχει μάλιστα παρασύρει και 2 σπίτια που βρίσκονταν κοντά στην εκβολή του ρέματος με τη θάλασσα, που έχει γίνει όλο ένα. Η εικόνα δεν έχω ακριβώς, γιατί ήταν βράδυ και πολύ επικίνδυνα και ο δρόμος είχε φύγει. Ναι, ναι. Με το πρώτο φως θα σας μεταφέρουμε και την εικόνα βεβαίως.